πανικό στο πολιτικό σκηνικό μετά τις αποκαλύψεις του Impeasiness που έφερε στο φως τα μετραλεπίδες του προσχεδίου της Τρόικας. Τα κόμματα εγείρουν εκ νέου το θέμα της ενημέρωσής τους από την κυβέρνηση. Τα περιθώρια εξαντλούνται. Καλούμε τον πρόεδρο Χριστόφια για άλλη μια φορά να συγκαλέσει άμεσα την σύσκεψη των αρχηγών, ώστε να καταλήξουμε σε ένα κοινό σχέδιο δράσης. Μιλώντας το μεσημέρι και κάτι, ο αναπληρωτής κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ ανέφερε ότι το προσχέδιο θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης προτού πάρει την τελική του μορφή. Ακόμα να κάνουμε λιγάκι υπομονή, γιατί μόλις έχουμε όλα τα δεδομένα και τις τελικές προτάσεις που δεν τις έχουμε, τις Τρόικα, τότε ναι, θα υπάρξουν συναντήσεις του Προέδρου μαζί με τα πολιτικά κόμματα και του Προέδρου με τους κοινωνικούς εταίρους. Οι φόβοι για ένα μνημόνιο ύφεσης και μονοπλευρής λιτότητας επιβεβαιώνονται, λέγει ο υποψήφιος Πρόεδρος Γιώργος Λιλίκας. Αυτές τις πολύ κρίσιμες ώρες θα πρέπει να διαφυλάξουμε ως κόριο οφθαλμού την κοινωνική ενότητα και να αποτρέψουμε τη διάσπαση της κοινωνίας μας σε στρατόπεδα δημόσιων και ιδιωτικών υπαλλήλων. Δίκο και ΕΔΕΚ λέγουν ότι στις κρισιμότερες στιγμές για τον τόπο βαδίζουν στο σκοτάδι. Ξεκαθαρίζουν την ίδια ώρα ότι δεν θα αποδεχθούν τέτοια μέτρα. Ένα τέτοιο μνημόνιο δυστυχώς θα βυθίσει την κυπριακή οικονομία σε ύφεση, θα διονγκώσει την ανεργία και ως εκ τούτου θα καταστήσει δυσκολότερη τη δημοσιονομική εξυγίαση. Αυτά τα μέτρα μπορούν να διασφαλίσουν την δόση τους, δεν θα διασφαλίσουν όμως ούτε την διάσωση της οικονομίας μας, ούτε την κοινωνική συνοχή. Στο ίδιο μήκος κύματος Ευρωκό και Οικολόγοι. Η αποκλειστική ευθύνη ανήκει στους κυβερνώντες, οι οποίοι μέχρι σήμερα αρνούνται δυστυχώς πεισματικά τη συλλογική διαχείριση της οικονομίας. Πρέπει να καταρτιστεί ένα σχέδιο οικονομικής πολιτικής, ώστε να μπορεί να γίνει διαπραγμάτευση με την Τρόικα στο σωστό πλαίσιο. Οι οικολόγοι αναφέρουν ότι αναμένουν από την κυβέρνηση να σταματήσει το επικοινωνιακό παιχνίδι της άσφαιρης αντιπαράθεσης με την Τρόικα και να καλέσει για διαβούλευση τα κόμματα.